Κλείνουν οι πόρτες και για τους δύο τελευταίους, όλα πλέον έτοιμα. Πέμπτη υποδρομία, τρόπαιο πρωταθλητριάς 1400 μέτρα και δίδεται η εκκίνηση. Για την πρωτοπορία θα προσπαθήσει ο Mesmerism αλλά και ο Bustown Boy, ο οποίος είναι αυτός που θέλει να οδηγήσει. Ο Μπάμπουρ στη συνέχεια βελτιώνεται, περνά στην τρίτη θέση. Ενώ ο Τσολίμα είχε κάποια παρενόχληση στην αρχή και μένει στην τελευταία θέση. Πάμε προοδευτικά λοιπόν για το πρώτο μέρος της διαδρομής στο σημείο των 1000 μέτρων και οι δύο συγκαλπάζουν. Είναι ο Mesmerism από μέσα και ο Bustown Boy εξωτερικά. Το Μπομπούρ προσπαθεί βέβαια να πλησιάσει κοντά τους για να είναι σε επίκαιρη θέση και δείτε την διαφορά των πρώτων που ήδη έχουν ξεφύγει από τον Τσολίμα που περνά στην επόμενη θέση, αφήνοντας λίγο πιο πίσω τον Μασουέρτε και τον Κάλιστο. Φτάσαμε στο σημείο των 800 μέτρων και πάντα Mesmerism, Bustown Boy κοντά τους, ο Μπαμπούρ απ' έξω. Ετοιμάζεται και αυτός με τη σειρά του να κάνει τελική επίθεση, αλλά βέβαια έκανε αρκετή οικονομία δυνάμεων ο πρώτος. Ο δεύτερος βλέπετε είναι αρκετά υποπίεση για να παρακολουθήσει το ρυθμό του Mesmerism. Ωστόσο έρχεται και ο Μπαμπούρ απ' έξω και πάμε σε μια δυνατή τελική ευθεία. Στρίβουν στην τελική ευθεία με το Mesmerism, Bustown Boy και το Μπαμπούρ που έρχεται απ' έξω την ώρα που ο Mesmerism θέλει να ξεφύγει. Μπαμπούρ με μεγάλη δύναμη επιτίθεται απ' έξω. Mesmerism και Μπαμπούρ. Να δούμε ποιος είναι ο πρωταθλητής. Ο Μπαμπούρ απ' έξω κάνει τελική επίθεση. Ο Mesmerism δεν μπορεί. Μπαμπούρ είναι εντυπωσιακός, είναι δυνατός. Σφυρίζει και φεύγει. Μπαμπούρ, Mesmerism, Bustown Boy απειλείται στα τελευταία μέτρα. Ο Μπαμπούρ είναι αυτός που θα επικρατήσει καθαρά. Ο Mesmerism προσπαθεί να κρατήσει. Ο Bustown Boy και κρατά μπροστά από τον Τσολίμα. Εκεί που τους είχε ο Μπαμπούρ, σου είπα, αν τους έχει κοντά στο παράθυρο, θα περάσει από πάνω τους. 2, 5, 3, 1. Ο τρόπος που επικράτησε είναι καταπληκτικός. Είναι ο πρωταθλητής. Δεν έχει καμιά δουλειά. Σου είπα, αν είναι κοντά, που τον είχε κοντά ο Ψαραδάκης, τον έπεφσε πολύ δυνατά ο Ψαραδάκης. Είμαστε μεγάλη παρέα εδώ από ό,τι βλέπετε. Είναι και ο κύριος Θεολόγου, ο προπονητής και ιδιοκτήτης φυσικά, ο κύριος Βάσος Οδυσσέως. Τι κάνετε, είστε... Ο εκπρόσωπος της Statersize, από την οποία αγοράσαμε το άλογο και είναι ενθουσιασμένος. Και το... Ήξερε το ιστορικό πριν ξεκινήσει η κούρσα και το απόλαυσαν ιδιαιτέρως όλοι οι προσκεκλημένοι μας προλίγου. Είναι ευτυχέστατοι και θέλουν να πούνε και αυτοί μια κουβέντα. Οπότε... Όσο αφορά το αγωνιστικό, τι να πούμε, δεν χρειάστηκε να... Το βαμπόρι να βγάλει όλες τις ταχύτητες όπως είδατε. Από τη στροφή είχε περίπου τη μεζούρα των άλλων αλόγων και δεν χρειάστηκε να βάλουμε όλες τις μηχανές ολοταχώς. Είναι ένα άλογο πράγματι αξιαγάπητο, έντιμο, τίμιο, παλικάρι, αγωνιστής. Έχει όλα που μπορούσε να ζητήσει κάποιος. Καταπληκτικός ο τρόπος όντως που επικράτησε. Έγινε μάχη στο τέλος. Και θέλω να μου πείτε, ανάλογα σχετικά με τα μέτρα τώρα, τον είδαμε σήμερα πολύ δυνατό. Σε 2 εβδομάδες περίπου έχουμε και έπαθλο ταχύτητας. Μπορεί να τον δούμε και εκεί μετά τη σημερινή του νίκη. θα το προσπαθήσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο για τα λόγω αυτό. Είναι δύσκολο για το ρυθμό που επικρατεί αυτές τις κούρσες. Μόνο από θέμα δυναμικότητας μπορεί να τρέξει από εκεί. Από το θέμα μέτρων δεν μπορεί. Θα ήθελε περισσότερα από τα σημερινά. Εννοείται. Εντάξει, εννοείται βέβαια. Το άλογο αυτό θέλει. Από 1800-1600, από εκεί αυτά είναι τα μέτρα του που του πηγαίνουν τόσο καλά. Δεν θέλει συνέχεια να είναι στην πίεση. Εντάξει, είναι ένα άλογο που πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας.